Στο κυνήγι της προσφοράς χωρίς τον πανικό των προηγούμενων ετών έχουν ρίχτει από το πρωί της Παρασκευής οι καταναλωτές, δείχνοντας στην αρχή της Black Friday προτίμηση περισσότερο στα ρούχα και λιγότερο στα ηλεκτρονικά είδη και τα βιβλία. Black Friday και η αγορά της Καβάλας θύμισε κάτι από τα παλιά καλά χρόνια. Οι εκτόσεις των προηγούμενων εβδομάδων φαίνεται πως αποτέλεσαν απλά ένα ζέσταμα για την αυξημένη αγοραστική κίνηση της Παρασκευής. Πόσες είδες στις τιμές, ισχύει ότι είναι μειωμένες ή μήπως είναι τελικά ένα παιχνίδι εμπορικό για να τραβήξουν κόσμο? Η αλήθεια είναι ότι είναι εμπορικό παιχνίδι, για να τα λέμε και αυτά. Είναι εμπορικό παιχνίδι. Οι τιμές, δηλαδή, τα περισσότερα είναι πάνω κάτω τα ίδια. Λίγες είναι, σε λίγα προϊόντα υπάρχει, ας πούμε, μια μείωση. Και αυτή η μείωση είναι σε κάποια προϊόντα που δεν προχωράν, δηλαδή δεν πουλούνται εύκολα. Είναι πως σε κάποια προϊόντα, όπως και σε κάποιες σελίδες, υπήρχε μια ψεύτικη τιμή. Ανεβάζανε, κατεβάζανε και στην ουσία όταν κατεβάζανε δίνανε στο Black Friday την τιμή που είχε πριν. Σε αντίθεση με τις προηγούμενες χρονιές, φέτος δεν είχαμε τις γνωστές ουρές με καταναλωτές έξω από τα καταστήματα για χάρη της Μαύρης Παρασκευής. Ο κύριος λόγος έχει να κάνει με το ότι οι προσφορές ανοίχθηκαν σε διάστημα μιας εβδομάδας, αλλά και την άνοδο των αγορών μέσω του διαδικτύου. Τι να σας πω, ναι, γιατί κάνουν καλές εκτός, αυτό είναι αλήθεια, το έχω δει. Γενικά ναι. Black Friday είναι μια γιορτή η οποία αφορά μόνο τα πολυκαταστήματα. Δεν έχει καμία σχέση με τη μικρομεσαία επιχείρηση, με την επιχείρηση των 20, 30, 50, 60 τετραγωνικών. Εκμεταλλευτήκατε τις τιμές του Black Friday? Βεβαίως. Πώς τις είδαμε, ισχύουν πολύ οι τιμές? Καλές, πολύ καλές, ναι, ισχύουν, ναι. Είναι εσείς, εσείς τι αγοράσατε, κάτι που περιμένατε να έρθει Black Friday για να το πάρετε? Περιμέναμε, ναι, ήταν για το παιδί. Έναν υπολογιστή, ένα λάπτοπ. Και πόσο τον αγοράσατε, αν επιτρέπετε? Τελική τιμή ήταν στα 379 ευρώ. Ήταν μια έκπτωση περίπου των 170 ευρώ. Σήμερα δεν ξέρω αν θα αγοράσω, αλλά θα μπούμε να κοιτάξουμε με τα παιδιά, ναι. Βέβαια, όλα τα καταστήματα σε συγκεκριμένα προϊόντα έχουν κατεβάσει ίδιες τιμές. Π.χ. για ένα συγκεκριμένο μοντέλο έχει κατέβει στα 149 ευρώ. Δηλαδή οι αλυσίδες καταστημάτων το γυρνάνε εκεί γύρω, δεν μπορεί να ρίξει κάτι παραπάνω. Είναι καλά, ναι, έχει προσφορές, είναι ωραία. Ένα από τα highlight της ημέρας ήταν η κονσόλα PlayStation 4 Slim 500GB, η τιμή της οποίας έφτανε τα 259 ευρώ. Περιμένεις όλο τον χρόνο να έρθει αυτή η μέρα για να αγοράσεις κάτι, ναι, συγκεκριμένο? Ναι, ναι, ναι. Τις προάλλες χθες, νομίζω ή προχθές, πήρα και το αδερφό μου που έχουν ξεκινήσει εκτός εδώ και κάνα δύο μέρες το PlayStation 4. Είχε κατέβει πάρα πολύ η τιμή, αλήθεια είναι, και σύμφερε πάρα πολύ.